αύριο είναι τα γενέθλια του Κώστα, νομίζω. Ή μήπως ήταν χθες. Αν είχε χθες, θα τα καταλάβαινες. Από τα χίλια story που θα είχε ανεβάσει το μορουλίνι του. Happy birthday to my king. Πόσο δεν τα μπορώ αυτά. Όπα. Ανδριάννα, εκεί. Κοίτα. Ρε Στεφανία, σπασμένα ξύλα έχει. Και, τι θες να κάνουμε εδώ. Βόλτα, αυτό που ξεκινήσαμε δηλαδή. Πού πάει. Τι είναι αυτό? Ποιο? Ρε εσύ, αυτό είναι ωραίο. Θα το πάρω. Πόσο κάνει? Κάτι γράφει εδώ. Στη ζωή, όπως και στο σκάκι, όλα κρίνονται από αποφάσεις. Με μια απόφαση μπορείς να βρεθείς μπρος ή πίσω, σε μαύρο ή λευκό τετράγωνο. Με μια απόφαση μπορείς να βρεθείς σε θέση ματ ή εκτεθειμένος. Η απόφαση που θα πάρεις μπορεί να καθορίσει το παρόν και το μέλλον σου. Και αυτή την απόφαση δεν μπορείς να την αλλάξεις πίσω στο παρελθόν σου. Ή μπορείς. Αν μπορούσες να πας στο παρελθόν ή στο μέλλον για μια φορά, πού θα πήγαινες και γιατί? Ο νικητής αποφασίζει. Πολύ σοβαρά το έχει πάρει ο τύπος εδώ. Ναι, τόσο σοβαρά που το παράψω εδώ πέρα. Για φέρω να το διαβάσω. Πέρα από την πλάκα, αν είχες μια ευκαιρία να ταξιδέψεις στον χρόνο, πού θα πήγαινες και γιατί? Εγώ νομίζω θα πήγαινα στο πολύ μακρινό μέλλον. Βέβαια και η αρχαιότητα. Δεν ξέρω. Δύσκολη απόφαση. Ίσως στο παρελθόν, σε πράγματα που ήδη έχουν συμβεί, αφήνοντας το μέλλον και το αβέβαιό του να συνεχίζει να αιωρείται. Εσύ, τι θα έκανες? Θεωρητικά, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Νομίζω δεν θα πήγαινα πουθενά. Οι άνθρωποι έχουν πάθει την τάση να απολύνουν να βιάζονται και χάνουν την ουσία του να ζεις το τώρα, το παρόν. Αναλόγως τι εννοείς με το τώρα. Πρακτικά, αν ταξιδέψεις στο παρελθόν, θα είναι και το παρόν σου και αντίστοιχα για το μέλλον. Και πάλι, καλό να θέσεις τη ζωή να σου πει τη δικιά της ιστορία. Ναι, ρε εσύ, αλλά εδώ σου δίνω την ευκαιρία να πας κάπου και να δεις με τα δικά σου μάτια τι γινόταν ή τι θα γίνει και να ξαναγυρίσεις στο παρόν. Δεν σε εξητάρει καθόλου όλο αυτό. Πώς καταλήξεις ότι ξαναγυρνάμε στο παρόν, ρε Στεφανία? Λογικό δεν είναι. Οι συνέπειες. Ποιες συνέπειες? Ποιος είπε ότι είναι τόσο απλό? Πας, γυρίζεις και παραμένουν όλα ίδια. Οκ, στο παρελθόν να το δεχτώ. Μπορείς να επηρεάσεις κάποια πράγματα. Στο μέλλον όμως. Όχι απλά κάποια. Η πιο μικρή λεπτομέρεια μπορεί να επηρεάσει σε τρομακτικό μέγεθος τα πάντα. Σκέψου να μπορούσε να γυρίσει το παρελθόν και να σκοτώσει τον Χίτλερ ενώ ήταν ακόμα μωρό. Είναι πολύ άρρωστο αυτό που σκέφτηκες, για παράδειγμα. Είναι ο Χίτλερ.
Είναι μωρό. Στο μέλλον, πώς μπορείς να επηρεάσεις κάτι με το να ταξιδέψεις στο μέλλον? Ας παίξουμε. Τι να παίξουμε? Σκάκι. Πού κολλάει το σκάκι τώρα? Μα στο σκάκι ήταν το σημείωμα. Έλα να παίξουμε να δούμε τι θα γίνει. Εδώ το λέει ξεκάθαρα. Ο νικητής αποφασίζει. Δηλαδή πιστεύεις όντως αυτό που γράφει? Όχι. Έλα να παίξουμε όμως μια παρτίδα. Δεν θέλω. Ευχαριστώ. Μια παρτίδα, ρε Ανδριάννα. Ούτως ή άλλως, νόμιζα σου αρέσει το σκάκι. Πάμε σπίτι μου να παίξουμε τότε. Τι διαφορά έχει? Στεφανία, σου είπα ότι δεν θέλω να παίξω. Τέλος. Τι είναι αυτό? Κάτι γράφει εδώ. Στη ζωή, όπως και στο σκάκι, όλα κρίνονται από αποφάσεις. Με μια απόφαση μπορείς να βρεθείς μπρος ή πίσω, σε μαύρο ή λευκό τετράγωνο. Με μια απόφαση... Σου φαίνεται αστείο? Τι εννοείς, είσαι καλά? Πώς βρέθηκε το σκάκι και εσύ εδώ? Παιδί μου, τι λες? Όλα αυτά έγιναν πριν λίγα λεπτά δίπλα. Δεν το θυμάσαι? Ποιο να θυμηθώ? Το σκάκι, το σημείωμα, όλα αυτά έγιναν, όλα αυτά ξαναέγιναν. Δεν καταλαβαίνω, αλήθεια. Στεφανία, εγώ φεύγω από εδώ. Τι είναι αυτό? Πολύ σοβαρό ότι έχω πάρει αυτό το σειρά. Θέλεις να παίξουμε όταν θα γίνει? Έλα να παίξουμε. Εννοείται, πάμε. Υποτίθεται είσαι και καλή. Ρε εσύ, αυτό είναι ωραίο. Θα το πάρω. Κάτι γράφει εδώ. Έλα να παίξουμε. Πού σκέφτεσαι να πας? Εγώ νομίζω θα πήγαινε στο πολύ μακρινό μέλλον. Βέβαια και η αρχαιότητα. Δεν ξέρω. Δύσκολη απόφαση. Τι σκέφτεσαι? Δεν συνέβη τίποτα πάντως. Ξέρω που θέλω να πάω. Ρε Στεφανία, σπασμένα ξύλα έχει. Και. Θέλω να φύγουμε, σε παρακαλώ δηλαδή. Ένα παλιό κτίριο είναι. Τι είναι αυτό?